ΑΣΚΑ Ηράκλειο έχει μπροστά του ένα πάρα πολύ σημαντικό, κρίσιμο παιχνίδι. Ίσως παίζει τη χρονιά την Κυριακή με τον Άτλαντα. Πώς θα αντιμετωπίζετε το παιχνίδι? Το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα, όπως θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πάντα προσπαθούμε και ελπίζουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό μάτς της χρονιάς για μας. Μετά από τα αποτελέσματα που φέραμε με τον Άρη. Θα προσπαθήσουμε, θα τα δώσουμε όλα, ό,τι μπορούμε. Είναι το μάτς της κατηγορίας στην ουσία για μας αυτό. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να τενίσουμε και ελπίζουμε στο καλύτερο. Το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι τώρα είναι το παιχνίδι που θα κρίνει αν θα έχουμε πιθανότητες να πάμε στα μπαράζ για να παραμείνουμε στη Α1 κατηγορία του πρωταθλήματος. Μια κατηγορία η οποία απαρτίζεται από 6 ομάδες, των οποίων οι 4 είναι επαγγελματικές. Οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες μας αναλογούν προκειμένου να παραμείνουμε στη μεγάλη κατηγορία, γιατί εκεί θέλουμε να είμαστε και εκεί πιστεύουμε ότι ανήκουμε. Δυστυχώς χάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες την πρόεδρό μας, την Κοστούλα Ασμαριανάκη, η οποία ήταν πνοή για μας. Τι να πεις όταν χάνεις τέτοιο άνθρωπο? Όσοι την έχουν γνωρίσει από κοντά καταλαβαίνουν ότι η έλλειψή της δεν αναπληρώνεται. Μεγάλη απώλεια η πρόεδρά μας. Πολύ σημαντικός άνθρωπος, δημιουργός της ομάδας. Τα λόγια, όπως είπε και ο αρχηγός της ομάδας, είναι φτωχά για να περιγράψεις την Κοστούλα Ασμαριανάκη. Είμαστε πολύ, όλοι πολύ συγκινημένοι για το χαμό της. Ελπίζουμε ότι από πάνω μας βλέπει σε σέλετε. Πριν λίγες ημέρες χάσαμε ένα ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας, την Κοστούλα Ασμαριανάκη, η οποία ήταν η πρόεδρός μας, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Το κενό που αφήνει είναι σίγουρα τεράστιο. Τώρα από εκεί και πέρα, για να μην μπλέξουμε σε μυρολατρίες τις οποίες δεν τις άρεσαν ούτε της ίδιας, εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το έργο της, αυτό ήθελε, να κρατήσουμε την ομάδα όσο ψηλά μπορούμε και να κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό.